Λοιπόν, έχουμε ένα οδηγητικό, αλλά θα διαβάσουμε πρώτα το ερώτημά μας πριν το ξεκινήσουμε, γιατί η φίλη το έχει γράψει πολύ ωραία και θέλω να το διαβάσω ακριβώς όπως το έγραψε. Βλέπετε, το διαβάζω από το νέο μου παλιό τηλέφωνο. Είναι κάτω από το podcast, μήπως είσαι γονεποιημένο παιδί και δεν το ξέρεις. Θέκλα μου, επίσης, λέει εγώ μας, αν μπορείς κάνε ένα θέμα για το ερώτημα. Καλά, όλα πια τα έχω εγώ. Κάθε θέμα που θίγεις μου κολλάει γάντι. Τι γίνεται λοιπόν με όλους εμάς που έχουμε τόσα πολλά κουσούρια. Σε ψυχολόγο πάω, ξέρω πια τι και γιατί μου συνέβησαν όλα αυτά, αλλά τώρα πια είναι αργά. Δεν έζησα, δεν χάρηκα και το χειρότερο, γιατί τόσος αχρίαστος πόνος. Στο επόμενο να δεις, μόνο τη φωτογραφία μου δεν θα έχεις, όλα τα άλλα μέσα θα είναι. Και εννοείται το επόμενο podcast, φυσικά, το οποίο έχει θέμα... Α, έπεσε το παλιό μου τηλέφωνο. Έχει θέμα... Το Limerance. Πρέπει να βρούμε το παλιό μου τηλέφωνο και να ξεκινήσουμε, γιατί έχουμε κατηγορήσει λιγάκι. Θέλω να βρω που πήγε το παλιό μου τηλέφωνο. Ναι, το έχουμε βρει. Όπως βλέπετε, το σκυλί είναι εξαιρετικά εξυπηρετικό. Πού έχει πάει το ακουστικό? Α, εδώ είναι το ακουστικό. Το σκυλί είναι πολύ εξυπηρετικό. Έχει πάρει το μήνυμα το σκυλί. Σου λέει αυτή, δεν είναι για πολλά πολλά. Οπότε ας κάνω λίγα. Μπράβο βρυλακή. Είσαι προκομμένο σκυλόπεδο, πάμε. Λοιπόν, είναι δόκιμο το ερώτημά σας, κυρία μου. Είναι δόκιμο και είναι και ερώτημα το οποίο σηκώνει ολόκληρο οδηγητικό vlog. Όλα σε μένα πια. Γιατί τόσο άδικος πόνος? Γιατί να ταλαιπωρούμε τόσο πολύ? Γιατί να περάσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου και να μην έχω χαρή? Η φίλη που γράφει αυτό το ερώτημα είναι μια κοπέλα που είναι γύρω στα 60, που έχουμε μιλήσει ξανά για αυτήν. Έχουμε κάνει ένα θέμα για το πώς μπορεί κάποιος να ξεκινήσει τη ζωή του από μια ηλικία και μετά. Η φίλη όντως έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ στη ζωή της. Μεγάλωσε σε ένα πολύ αυστηρό, συγκεντρωτικό περιβάλλον με ένα πατέρα βάναυσο, νάρκισο αλλά βάναυσο. Δέχθηκε, όπως ήταν φυσικό και επόμενο, bullying και από ανθρώπους συνομιλίκους της, γιατί όταν σου κάνει bullying, όταν σε κακοποιεί ο ίδιος σου πατέρας και η ίδια σου η μάνα, μετά είσαι το καλύτερο θυματάκι, ώστε να γίνεις εύκολη λία να σε κακοποιήσουν και οι σημαντικοί άλλοι στη ζωή σου, οι συνομήλικοι άνθρωποι. Και στα 55 της ίσως συνάντησε το κανάλι μας και άρχισε να ψυχοεκπαιδεύεται και να ψυχοθεραπεύεται. Είναι πάρα πολύ σημαντικά τα ερωτήματα που θέτει η φίλη και έρχονται ακριβώς να δώσουν και μια σοβαρή απάντηση σε εκείνους τους ελάχιστους ανόητους ανθρώπους που νομίζουν ότι στο κανάλι εδώ συζητάμε ιστορίες της διπλανής πόρτας και συζητάμε καθημερινά πράγματα και είναι θέματα για τα οποία μπορεί να έχει άποψη ο πάσα ης και δεν χρειάζεται να είσαι ψυχολόγος για να έχεις άποψη και όλες αυτές τις μπουρδολογίες που έχω ακούσει το τελευταίο δήμερο. Όχι ότι δεν τις ήξερα ότι υπάρχουν, αλλά φαίνεται ότι λόγω του ότι ήμουνα καλεσμένη σε μια δημοφιλή τηλεοπτική εκπομπή που είχα πάει στην κυρία Μπακοδήμου. Φαίνεται ότι με είδαν διάφορες κοπέλες, οι οποίες με ήρθαν στα βίντεο και χωρίς να γνωρίζουν τι σημαίνει ψυχοεκπαίδευση και τι σημαίνει ψυχοεκπαιδευτικό κανάλι, ήρθαν να μας δώσουν μια γεύση από το πώς αντιμετωπίζει ο μέσος άνθρωπος, ακόμη και στις μέρες μας, τη ζωή και τα θέματα της ψυχής, της ψυχολογίας, του μυαλού και του σώματος. Δεν είναι τα πράγματα τόσο απλά. Έχουμε κάνει αρκετά βίντεο εδώ στο κανάλι, στο οποίο επιμένουμε ότι δεν είναι θέμα τύχης αυτά που μας συμβαίνουν στη ζωή μας. Δεν είναι ότι η μια είναι τυχερή και επειδή είναι τυχερή
καταφέρνει και είναι χαρούμενη στη ζωή της, επειδή είναι τυχερή, καταφέρνει και έχει σχέσεις, επειδή είναι τυχερή, καταφέρνει το ένα, καταφέρνει το άλλο. Όχι. Δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα ψυχολογίας. Όπως έχω πει πολλές φορές, το πρώτο, το μόνο πράγμα για το οποίο όντως από επιστημονικής πλευράς θα πούμε ότι είναι τυχαίο γεγονός, είναι το σε ποια οικογένεια έχουμε γεννηθεί. Και ότι κάποιοι όντως ήταν τυχεροί να γεννηθούν σε οικογένειες που να έχουν γονείς με υγιείς προσωπικότητες, οι οποίοι να μην κακοποιούν τα παιδιά τους και να μην τα προετοιμάζουν με τον πιο λανθασμένο τρόπο για να ζήσουν τη ζωή τους σε αυτόν τον ομολογουμένως δύσκολο κόσμο. Είναι εκείνο το μόνο το οποίο δεν μπορεί να εξηγηθεί επιστημονικά. Δεν μπορεί να εξηγηθεί επιστημονικά γιατί εγώ έτυχε να γεννηθώ στην Α οικογένεια και εσύ έτυχε να γεννηθεί στη Β. Μπορούμε να το εξηγήσουμε αυτό. Γιατί το συγκεκριμένο σπερματοζωάριο τρύπησε το συγκεκριμένο άριο, γιατί το συγκεκριμένο DNA από τη μια πλευρά από την άλλη και γιατί οι συγκεκριμένοι που είχαν τα άρια και τα σπερματοζωάρια ή αυτοί οι άλλοι ή αυτοί που τους υιοθέτησαν ήτανε παλιόπαιδα. Αυτό το πράγμα το έχω καταλάβει πάρα πολύ νωρίς, προτού συνειδητοποιήσω πολλά άλλα πράγματα, τόσο νωρίς όσο το 2004, 19 χρόνια πριν, όταν ξεκίνησα να γράφω το πρώτο μου βιβλίο, που έχει τίτλο «Η ανατομία μιας γυναίκας», και όλο το σκεπτικό του βιβλίου ήταν να εξηγήσω ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Κύπριες γυναίκες, τότε έγραφα μόνο για τις Κύπριες γυναίκες, αυτές μόνο γνώριζα ως ψυχολόγος, ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Κύπριες γυναίκες στις σχέσεις τους δεν προκαλούνται από τον παράγοντα τύχη, αλλά προκαλούνται και εξηγούνται μέσα από διάφορα ζητήματα ψυχολογικά και μικροκοινωνικά. Θέματα που έχουν να κάνουν με την κοινωνία και θέματα που έχουν να κάνουν και με την ψυχολογία. Πριν 19 χρόνια του είχαν αντιληφθεί αυτό το πράγμα. Ότι δεν είναι η εξωτερική εμφάνιση αυτή που μας κάνει να μπορούμε να χαρούμε τη ζωή, δεν είναι το αν είμαστε αδύνατοι ή αν είμαστε παχουλοί, δεν είναι το αν είμαστε ψηλοί ή αν είμαστε κοντοί. Αυτό που μας εξοπλίζει ώστε να μπορέσουμε να ζήσουμε τη ζωή μας πιο υγιώς είναι το να είμαστε ψυχικά και συναισθηματικά ισορροπημένοι και εάν έχεις ξεκινήσει από μια άσχημη αφετηρία, εάν έχεις μεγαλώσει από κακοποιητικούς γονείς, από γονείς τέρατα και αν είσαι και γονιοποιημένο παιδί, μαύρο πρόβατο, εξυλαστήριο θύμα της οικογένειας, είναι πολύ πιθανόν σαν μία χιονοστιβάδα να ακολουθήσουν και όλα τα υπόλοιπα τα οποία συζητάμε εδώ στο κανάλι. Να ακολουθήσουν καταθλίψεις, γιατί με ρωτούσε μια κοπέλα προχθές αν η συνεξάρτηση έχει σχέση με την κατάθλιψη και της είπα αυτό που ξέρουμε στα σίγουρα είναι ότι πολλοί άνθρωποι που έχουν κατάθλιψη είναι και συνεξαρτώμενοι και ότι πολλοί που είναι συνεξαρτώμενοι έχουν και κατάθλιψη. Τώρα δεν μπορούμε να ξέρουμε αν το ένα προκαλεί το άλλο, αν η κότα γέννησε το αυγό ή το αυγό γέννησε την κότα. Υπάρχει όμως κάποια συνάκριση μεταξύ των δύο συνθήκων. Μεταξύ της ψυχολογικής συνθήκης της συνεξάρτησης και μεταξύ της ψυχικής διαταραχής της κατάθλιψης. Η ψυχική διαταραχή της κατάθλιψης είναι μια διαταραχή η οποία προκύπτει όταν ένας άνθρωπος έχει ψυχολογική προδιάθεση για να πάθει κατάθλιψη και έχει στη ζωή του συγκεκριμένα τραυματικά γεγονότα, συγκεκριμένα triggers, συγκεκριμένα stressors, όταν καταπιέζεται ψυχικά και συναισθηματικά για μεγάλο χρονικό διάστημα, όταν βασανίζεται για πολύ καιρό, όταν βασανιέται, όπως λέμε στην κυπριακή διάλεκτο, τότε δεν θα βγάλει κάτι άλλο, θα βγάλει κατάθλιψη. Τώρα αυτό με τις γενετικές προδιαθέσεις, έτσι θέλω να μοιραστώ μαζί σας. Έκανα ένα πείραμα αυτές τις μέρες. Θυμάστε που είχα δώσει δείγμα DNA εθνοτικής προέλευσης. Πριν πόσο καιρό έχει, το 19, το αρχές του 20. Νομίζω τα αποτελέσματα μου είχαν έρθει αρχές του 20, λίγο πριν τον κορονοϊό. Λοιπόν, και πρόσφατα μου ήρθε μια ενημέρωση από την ιστοσελίδα αυτή που έδωσα τον DNA και μου λέει έχουμε κάνει μια αναβάθμιση στις υπηρεσίες μας και με το αλφα ποσόν μπορούμε να ελέγξουμε τον DNA σας, το οποίο με βάση την υπογραφή σας έχουμε κρατήσει
εδώ στα αρχεία μας, να το ελέγξουμε για τυχόν γενετικές ασθένειες, αν έχετε προδιάθεση για να πάθετε κάποια ασθένεια η οποία έχει γενετική προδιάθεση ή αν είστε φορέας κάποιας άλλης γενετικής ασθένειας. Και το έκανα μετά που ήρθε η διάγνωση για την νόσο Crohn, το έκανα από περιέργεια για να δω αν όντως έχω γενετική προδιάθεση για νόσο Crohn. Εδώ σας παρακαλώ πολύ, δεν θέλω να ακούσω σχόλια του στυλ, έδωσε τον DNA σου και σε φακέλωσαν και σε έκαναν, όποιος γράψει τέτοια σχόλια θα μπλοκαριστεί. Σοβαρά, σοβαρά. Θεωρίες της συνωμοσίας και δεν ξέρω ό,τι άλλο. Λοιπόν, και έρχεται η αναφορά, η οποία λέει ότι βεβαίως έχω γενετική προδιάθεση για να πάθω νόσο Crohn και άλλες αρρώστιες. Δεν θέλετε να ξέρετε, και εγώ δεν έδωσα σημασία. Πραγματικά δεν έδωσα βάση. Είχε άλλες 6-7 ασθένειες για τις οποίες λέει έχω μέτρια γενετική προδιάθεση. Δεν έδωσα βάση γιατί ξέρω, γνωρίζω πλέον ότι αν ζω μια ζωή ταλαιπωρημένη και αν κακοποιούμε συνέχεια και αν σομπίνω συνέχεια, καταπίνω συνέχεια, αν καταπίνω τα αρνητικά μου συναισθήματα και βασανίζομαι, είναι πολύ πιθανόν να εκδηλωθεί μία ή και περισσότερες από αυτές τις ασθένειες για τις οποίες έχω γενετική προδιάθεση. Αν όμως ζω υγιεινά, αν ζω ανάλαφρα, αν ζω ελεύθερα και δεν υποτάσσομαι πουθενά και σε κανέναν, τότε δεν θα βγάλω τίποτα. Γι' αυτό δεν σας αναφέρω καν τι αρρώστιες μου είπε ότι έχω μέτρια πιθανότητα γενετικής προδιάθεσης για να μου τύχουν. Δεν με βρήκε να είμαι φορέας κάποιας σοβαρής γενετικής ασθένειας. Αυτά. Λοιπόν, η κατάθλιψη ως ψυχική διαταραχή, η οποία από πολλούς ειδικούς χαρακτηρίζεται και ως νόσος, δηλαδή δεν είναι μόνο κάτι το που έχει να κάνει με το συναίσθημα, έχει κάνει με το σώμα, έχει γενετική προδιάθεση. Βέβαια, ακόμη δεν έχει διερευνηθεί πλήρως το γενετικό ζήτημα που έχει να κάνει με την κατάθλιψη. Αυτό που γνωρίζω εγώ εμπειρικά εννοώ μέσα από την εμπειρία που έχω με χιλιάδες ανθρώπους δουλεύοντας ως ψυχολόγος και τη συνεργασία μου με σοβαρούς επιστήμονες, ψυχιάτρους που έχουμε συνεργαστεί για μεγάλα χρονικά διαστήματα σε διαγνώσεις ασθενών κλπ. Και έχουμε συνεργαστεί στο παρελθόν όταν είχα το γραφείο ένας ασθενής να πηγαίνει στο ψυχίατρο και να είναι και δικός μου θεραπευόμενος. Αυτό που έχω παρατηρήσει είναι ότι δεν πρέπει να είναι το ίδιο γονίδιο για όλους. Δηλαδή κάποιοι έχουν γενετική προδιάθεση άμα πιεστούν να βγάλουν κατάθλιψη και θα βγάλουν μια κατάθλιψη η οποία είναι εύκολα αντιμετωπίσιμη με μια θεραπεία αντικαταθλιπτική που μπορεί να πάρει και 6 και 9 μήνες και ένα χρόνο. Κάποιοι άλλοι έχουν διαφορετικά γονίδια, ίσως διαφορετική γενετική προδιάθεση και βγάζουν σοβαρής μορφής κατάθλιψη και πιο νωρίς ηλικιακά κλπ. Πρέπει να υπάρχουν πολλά γονίδια που παίζουν ρόλο. Λοιπόν, πάμε τώρα σε αυτά που δεν παίζουν ρόλο τα γονίδια. Δεν παίζουν ρόλο τα γονίδια μου για το τι είδους μαλάκας θα με γεννήσει ή θα με υιοθετήσει. Αν με γεννήσει ή με υιοθετήσει ένας παλιάνθρωπος, ένα παλιόπαιδο, ένας άνθρωπος ο οποίος γονιοποιεί τα παιδιά του, ένας άνθρωπος ο οποίος κακοποιεί ψυχικά, σωματικά, σεξουαλικά, με οποιοδήποτε άλλο τρόπο τα παιδιά του, δεν χρειάζεται να είναι σεξουαλική κακοποίηση για να είναι σοβαρής μορφής κακοποίηση. Δεν χρειάζεται. Δηλαδή, κάποιοι θεωρούν ότι η κορονίδα των τραυμάτων είναι η σεξουαλική κακοποίηση. Εφόσον δεν έχω κακοποιήσει σεξουαλικά τα παιδιά μου και απλώς τους προσέβαλα μέρα νύχτα και τους έχω λούσει σε νέγκινγκ, τους έβαζα κατάρες. Ναι, πόσες φορές έχω ακούσει αυτό το φαινόμενο μητέρα, πατέρας να βάζει κατάρες στα παιδιά του. Ναι. Όχι ότι πιστεύω ότι οι κατάρες πιάνουν, αλλά θεωρώ ότι είναι πολύ άσχημο, εξαιρετικά άσχημο και πολύ ξεκάθαρο το μήνυμα που δίνει ένας γονιός που καταργέται τα παιδιά του, ότι δεν τα αγαπάει καθόλου. Λοιπόν, αυτό δεν είναι γενετικό το ποιος θα μας μεγαλώσει, ποιος θα είναι γονιός μας. Ξαναλέω, ο γονιός μπορεί να είναι και βιολογικός γονιός, μπορεί να είναι και γονιός που μας έχει υιοθετήσει. Και δεν είναι γενετικό αυτό το πράγμα, είναι ένα αρνητικό συμβάν που συμβαίνει στη ζωή μας, το οποίο όμως είναι εξαιρετικά καθοριστικό, δηλαδή δεν έχει πιο καθοριστικό πεθαίνεις που λένε.
για το πώς θα εξελιχθεί η ζωή μας και πώς θα εξελιχθεί ο τρόπος με τον οποίο θα ζήσουμε τη ζωή μας. Δηλαδή, αν γεννήθηκες σε μια οικογένεια που σε κακοποιούσαν αβέρτα κουβέρτα, πολύ πιθανόν να δεχθείς mobbing στην εργασία σου, να δεχθείς bullying στο σχολείο, στην ομάδα των συνομιλίκων, να φοβάσαι να κάνεις σχέση και να μην κάνεις σχέση. Αν κάνεις σχέση, να κάνεις σχέση με ανθρώπους οι οποίοι επίσης θα σε κακοποιούν, θα συνεχίσουν δηλαδή την παράδοση των γονέων σου, ή θα βλέπεις τις σχέσεις με έναν τρόπο εξαιρετικά επιπόλαιο, δεν θα δίνεις χρόνο να γνωρίσεις κάποιον άνθρωπο και να κάνεις ουσιαστικά μια σχέση. Είναι διάφοροι τρόποι με τους οποίους κάποιος μπορεί να σαμποτάρει την προσωπική του ζωή, να αυτοσαμποταριστεί επειδή ακριβώς έχει μεγαλώσει κακοποιητικά. Και ξαναλέω, μπορεί να από τη μια άκρη μέχρι την άλλη, από την πλήρη αποχή από τις ερωτικές σχέσεις μέχρι τον εθισμό από τις ερωτικές σχέσεις. Πολλοί τρόποι που μπορεί κάποιος άνθρωπος να αντιδράσει στο γεγονός ότι μεγάλωσε μη υγιός και χωρίς ασφαλή δεσμό. Η φίλη λέει ότι όλα τα επεισόδια του podcast μέχρι σήμερα, οπότε αναφέρεται και στο podcast το επεισόδιο για την θεωρία της προσκόλλησης και τον τύπο δεσμού. Όλοι οι δεσμοί λοιπόν οι οποίοι είναι ανασφαλείς δεσμοί, ο αγχώδης δεσμός, ο αφιθυμικός, ο αποφευκτικός δεσμός και ο χαοτικός δεσμός, όλοι αυτοί οι δεσμοί όπου έχουμε με τους ανθρώπους που μας μεγαλώνουν, όλοι αυτοί οι δεσμοί λοιπόν είναι εκείνοι οι οποίοι προκαλούν τα προβλήματα που έχουμε στη συνδεσιμότητα με τον εαυτό μας και με τους άλλους ανθρώπους. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί είναι αλυσίδα. Και όλα τα πράγματα στη ψυχολογία και στη ψυχοπαθολογία, ειδικά τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τη σχέση μας με τον εαυτό μας, τη σχέση μας με τους γονείς μας, τη σχέση μας με τα παιδιά μας, τις ερωτικές μας σχέσεις, όλα αυτά είναι αλυσίδα. Είναι ένα εργαλείο που έχουμε με το οποίο σχετιζόμαστε με τους γονείς μας ή σχετιζόμαστε ακόμα με τους γονείς μας, με το ίδιο εργαλείο το σχεσιακό σχετιζόμαστε με τους συντρόφους μας αν έχουμε ή σχετιζόμαστε με τους συντρόφους μας αν είχαμε ή τον σύντροφο μας αν είχαμε ή σχετιζόμαστε με τον εαυτό μας ή σχετιζόμαστε με τα παιδιά μας αν είχαμε τα παιδιά μας που θέλουμε να έχουμε. Έναν εαυτό έχουμε, δεν έχουμε πολλούς. Έναν εαυτό έχουμε. Ίδιο μυαλό χειμώνα καλοκαίρι, δεν σας λέω πολλές φορές και εδώ στο κανάλι. Ίδιο μυαλό χειμώνα καλοκαίρι, ο ίδιος άνθρωπος είσαι. Εσύ που σήμερα, για παράδειγμα, δυσκολεύεσαι να βάλεις όρια σε ένα αφεντικό το οποίο σε κακοποιεί, εσύ που δυσκολεύεσαι, έχεις το ίδιο εργαλείο σχεσιακό, έχεις το ίδιο μυαλό, τον ίδιο εγκέφαλο, την ίδια ψυχή, την ίδια καρδιά, είσαι ο ίδιος άνθρωπος που σε καταπατούσαν ασύστολα οι γονείς σου και σε μάθαιναν ότι πρέπει να σκύβεις το κεφάλι. Είναι όλα συνδεδεμένα μεταξύ τους. Άρα, το εγώ τα έχω όλα πια, όσο δύσκολο και αν ακούγεται, όσο τραγικό και αν ακούγεται, είναι μια πραγματικότητα. Ότι ξεκινάνε όλα από κάπου και εξελίσσονται με διάφορους τρόπους. Γι' αυτό και στα podcast έχω ξεκινήσει με αυτή τη σειρά να κάνω τις θεματικές των επεισοδίων, γιατί ακριβώς θέλω να δείξω αυτό το οποίο είδε ξεκάθαρα εγώ, ότι είναι όλα αλυσίδα. Είναι το ένα στενά συνδεδεμένο με το άλλο. Άρα δεν είσαι μόνη σου, φιλενάδα, ούτε είσαι παράξενη, ούτε είσαι κανένα έκτρωμα της φύσης το οποίο τα έχεις όλα. Είσαι άνθρωπος ο οποίος είχε την ατυχία να γεννηθείς σε μια οικογένεια παλιόπαιδων, γιατί όπως έχουμε πει και στο χθεσινό βίντεο που ήταν για την θετή μητέρα από την κόλαση, δεν είναι μόνο ο νάρκισσος που φταίει που κακοποιούν τα παιδιά, φταίει και ο συνεξαρτώμενος που τον ανέχεται και δεν τον στέλνει να πάει στο διάολο. Μου είπε μια χθες, μη μου γράψεις Μπενελή, και λέω Μπενελή και σε αυτές τις περιπτώσεις. Εντάξει. Λοιπόν,
Καταλαβαίνω ότι οι περισσότεροι από εμάς που είμαστε συνειδητά σε αυτό το κανάλι και συνειδητά ψυχοεκπαιδευόμαστε και συνειδητά ψυχοθεραπευόμαστε και συνειδητά παίρνουμε μέρος στα ψυχολογικά εργαστήρια και συνειδητά κάνουμε όλη αυτή τη ψυχοδουλειά, οι περισσότεροι από εμάς έχουμε βιώσει κάτι αντίστοιχο με αυτό που δηλώνουν οι φίλοι, ότι σε όποια ηλικία και αν είμαστε τώρα, για παράδειγμα, εγώ είμαι λίγο πριν από τα 50, κάποιος μπορεί να είναι λίγο πριν από τα 40, κάποιος μπορεί να είναι λίγο πριν από τα 70, κάποιος λίγο πριν από τα 30. Σε όποια ηλικία και να είμαστε, μέχρι να ανοίξουν τα μάτια μας μέσω της ψυχοεκπαίδευσης και της ψυχοθεραπείας, δεν ξέραμε πώς να ζήσουμε. Και χάσαμε μεγάλο μέρος της ικανότητας να χαρούμε και να απολαύσουμε τη ζωή. Δηλαδή κλάψαμε αδίκως, βασανιστήκαμε αδίκως, κολλήσαμε πάνω σε κολόπεδα αδίκως και ούτω καθεξής. Υπήρξαμε κάποιοι γονεοποιημένα παιδιά, υπήρξαμε άλλοι παραμελημένα παιδιά, κάποιοι υπήρξαμε και γονεοποιημένα και παραμελημένα. Είχαμε ή εξακολουθούμε να έχουμε και το παλεύουμε θέματα με τη συνεξάρτηση, καθόλου υγιεινή σχέση με τον εαυτό μας και ούτω καθεξής. Δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας, απογοητεύει. Δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας ρίχνει στα πατώματα. Είναι κάτι ευχάριστο το να αναγνωρίζουμε τον εαυτό μας μέσα σε ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο. Γιατί σημαίνει ότι υπάρχει εξήγηση για τα ζητήματα που είχαμε μέχρι σήμερα και φυσικά υπάρχει και λύση. Και όπως πολύ ορθά το έγραψε η φίλη, λέει τα παίρνω στη θεραπεία μου. Το κανάλι εδώ πέρα είναι ψυχοεκπαιδευτικό, δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση την ψυχοθεραπεία και οτιδήποτε διαπιστώσεις κάνετε για τον εαυτό σας μέσα από τα ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο είναι απαραίτητο να τα πάρετε στη θεραπεία σας και να πείτε είδα αυτό το βίντεο και έχω συνειδητοποιήσει αυτά τα πράγματα για μένα και να το συζητήσετε με τον ψυχολόγο σας, τη ψυχολόγο σας εξατομικευμένα για τη δική σας περίπτωση. Θα κάνουμε αυτοδιάγνωση, στη θεραπεία μας τα συζητάμε τα θέματα αυτά. Τα βίντεο είναι ψυχοεκπαιδευτικά και δίνουν γνώσεις. Λοιπόν, δεν είναι κακό να έχει όνομα το τι σου συμβαίνει. Δεν είναι κακό να είσαι διαγνωσμένος. Το πρόβλημα είναι να είσαι αδιάγνωστος. Το πρόβλημα είναι να ζεις τον κόσμο σου και να νομίζεις ότι είναι όλα θέμα τύχης και είναι όλα θέμα άστρων και είναι όλα θέμα ζωδίων και είναι όλα θέμα ύψους, βάρους, μήκους μαλλιών, χρώματος ματιών, βυζιών, γκόλου και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Να νομίζεις ότι τα πράγματα είναι όλα υλιστικά, επειδή ζούμε σε μια κοινωνία που έχει πολύ ψηλά τον υλισμό, να θεωρείς ότι άμα αποκτήσω λεφτά θα είμαι ευτυχής, άμα αποκτήσω γκόμενο ή γκόμενα θα είμαι ευτυχής, άμα κάνω παιδιά θα είμαι ευτυχής, άμα κερδίσω τον τζόκερ θα είμαι ευτυχής και ούτω καθεξής. Όλες αυτές τις χαζές, ανόητες πεπιθήσεις που έχουν πολλοί άνθρωποι, οι οποίοι όπως είπα και προηγουμένως, βλέπουν φως και μπαίνουν κάποιες φορές εδώ στο κανάλι και γράφουν έτσι συμβουλές. Συμβουλές προς την ψυχολόγο που ψυχοεκπαιδεύει και της λένε κιόλας ότι μα δεν διδάσκεις και καμιά επιστήμη, είναι πράγματα καθημερινά που συζητάς. Όχι, η ψυχολογία είναι επιστήμη και όχι, οι ψυχοθεραπευτικές θεωρίες προσωπικότητας είναι επιστήμη και τα ψυχοθεραπευτικά μοντέλα θεραπείας είναι επιστήμη. Και οι δυναμικές των σχέσεων, η θεωρία του ναρκισισμού και η θεωρία της ανεξάρτησης είναι επιστήμη. Δεν είναι κουβέντες του καφενέ. Δεν είναι κουβέντες τις οποίες μπορεί να τις κατανοήσει ο κάθε ένας χωρίς να έχει την επιστημονική γνώση για αυτά τα πράγματα. Εδώ δεν μου γράφετε ότι πηγαίνετε σε κάποιους ψυχολόγους οι οποίοι μπορεί να είναι άλλη σχολή ή μπορεί να μην έχει τύχει να ενημερωθούν για τις νέες εξελίξεις και σου λένε συνεξάρτηση τι είναι αυτό, ναρκισισμός τι είναι αυτό. Έχουν μείνει πίσω και εγώ πριν 15 χρόνια, αν μου έλεγες συνεξάρτηση θα σου έλεγα τι είναι αυτό. Και αν μου έλεγες ναρκισισμός θα σου έλεγα τι είναι αυτό πριν 15 χρόνια. Όχι τώρα ο κάθε ένας ο οποίος δεν είναι ψυχολόγος, δεν είναι γνώστης, δεν έχει σπουδάσει το αντικείμενο, δεν μελετά το αντικείμενο εις βάθος από το χώρο του γνώστη του αντικειμένου, γιατί όταν σπουδάζουμε ψυχολογία δεν μας τα μαθαίνουν όλα. Μας μαθαίνουν πώς να μαθαίνουμε και μας μαθαίνουν πώς να διαβάζουμε τις επιστημονικές εξελίξεις.
Δηλαδή το ίδιο επιστημονικό paper μπορεί να το διαβάσω εγώ που είμαι ψυχολόγος και να το διαβάσει και κάποιος που είναι μαθηματικός, για παράδειγμα. Ο ψυχολόγος είναι εκπαιδευμένος για να καταλάβει με διαφορετικό τρόπο μία ψυχολογική μελέτη, μία ψυχολογική έρευνα, την υπόθεση, τα στατιστικά, το τι στατιστικό μοντέλο έχει χρησιμοποιηθεί για να επαχθεί το συμπέρασμα που έχει επαχθεί και να κατανοήσει εάν είναι έγκυρο ή άκυρο επιστημονικά το αποτέλεσμα, να ψάξει να βρει τα peer reviews κλπ. Να μην σας ζαλίζω τώρα με λέξεις οι οποίες δεν σας αφορούν για τη βιβλιογραφία. Λοιπόν, συγγνώμη που ενώ συζητώ αυτό το θέμα που ζητάει φίλοι, βάζω μέσα και το άλλο που έχω ακούσει ότι συζητάμε θέματα καθημερινά, αλλά εκεί βρίσκεται η μεγαλύτερη παγίδα στην οποία πέφτουν πάρα πολλοί άνθρωποι στις μέρες μας, οι οποίοι θεωρούν ότι μπορώ και μόνος μου να βρω λύση στα προβλήματά μου, ότι δεν χρειάζομαι την ψυχολογία ως επιστήμη, δεν χρειάζομαι την ψυχοεκπαίδευση, δεν χρειάζομαι ένα ψυχολόγο, δεν χρειάζομαι να κάνω ψυχοθεραπεία, δεν χρειάζομαι τίποτα. Και αυτοί επειδή δεν τα χρειάζονται, είναι αδιάγνωστοι και νομίζουν ότι δεν έχουν τίποτα. Και εμείς επειδή διαγιγνωσκόμαστε, επειδή πάμε στο ψυχολόγο και διαγιγνωσκόμαστε, βλέπε καλή ώρα εγώ τώρα που πήγα επιτέλους και έκανα αυτή την ρημάδα, την κολονοσκόπηση και διαγνώστηκα, και επειδή διαγιγνωσκόμαστε, νομίζουμε ότι μόνο εμείς έχουμε πρόβλημα και άλλοι δεν έχουν. Νομίζετε ότι εγώ έχω αποκτήσει νόσο του Crohn πριν 3 μέρες που βγήκε η βιοψία? Όχι, την είχα εδώ και 25 χρόνια, πόσα. Παραπάνω. Απλώς τώρα ξέρω πως την έχω. Το ίδιο ισχύει και με τα ψυχολογικά. Τώρα μαθαίνουμε πως τα έχουμε. Και όταν μαθαίνεις πως έχεις κάτι, η γνώση είναι δύναμη και στον ιατρικό τομέα και στο ψυχολογικό τομέα. Άμα ξέρεις τι έχεις και έχεις και πρόσβαση σε ψυχοεκπαίδευση και ψυχοθεραπεία, θα το φτιάξεις. Θα το επιδιορθώσεις, θα το λύσεις το πρόβλημα. Και σταμάτα, φιλενάδα, να μου λες ότι είσαι 60 και τελείωσες ζωή σου. Έχεις ακόμη 30 χρόνια ζωής τουλάχιστον. Τουλάχιστον. Ο μέσος όρος ζωής για τις γυναίκες στην Κύπρο και στην Ελλάδα είναι άνω των 85 ετών. Και ειδικά οι late bloomers, η λέξη late bloomers σημαίνει αυτοί που άργησαν να ανθίσουν, αυτοί που άργησαν να αρχίσουν να ζουν, θα ζήσουν παραπάνω χρόνια, γιατί δεν το έχεις κάψει το σύστημα σου εσύ. Δεν έχεις μεγαλώσει 2 καταπληκτικά παιδιά να σε ταλαιπωρούν respectively 26 χρόνια. Ούτε έχεις... Τώρα από πού πάμε? Νομίζω πάμε από εδώ. Ούτε έχεις... βιώσει κακοποίηση μέσα σε ερωτικές σχέσεις, γιατί δεν είχες ερωτικές σχέσεις. Άρα είσαι του κουθιού που λένε, του κουθιού. Εσύ που είσαι του κουθιού θα ζήσεις πολλά χρόνια ακόμη και σταμάτα να μου λες δεν έζησα πριν, θα ζήσεις τώρα. Και από εδώ και μπρος. Και εσύ και εγώ και όλες μας. Και εγώ που δεν είμαι του κουθιού θα ζήσω από εδώ και μπρος. Και εγώ που δεν είμαι του κουθιού, εγώ και αν είμαι χρησιμοποιημένη. Εγώ και αν είμαι overused. Υπερχρησιμοποιημένη. Με πόσους ανθρώπους έχω επικοινωνήσει στη ζωή μου, με πόσους ανθρώπους έχω συνδεθεί με φιλικό τρόπο, με πόσους ανθρώπους έχω συνδεθεί με επαγγελματικό τρόπο, με πόσους ανθρώπους έχω παντρευτεί, με πόσους ανθρώπους έχω βγει ραντεβού, εγώ και αν είμαι overused. Και δεν το λέω με την κακή έννοια. Δεν θεωρώ ότι ένας άνθρωπος, αν έχει πολλές ερωτικές εμπειρίες ή αν έχει πολλές γνωριμίες με ανθρώπους σε όλα τα επίπεδα, ότι είναι κακός άνθρωπος ή ανήθικος. Απλώς εννοώ ότι εγώ κουβαλάω το βάρος πολλών γνωριμιών. Σε όλα τα επίπεδα, όχι μόνο ερωτικών. Και αυτό είναι κάτι το οποίο κουράζει και ταλαιπωρεί. Και λέω δεν είμαι του κουθιού. Έχω απογοητευτεί πολλές φορές, έχω φάει χιλόπιτα πολλές φορές, έχω προδοθεί πολλές φορές από φίλους, φιλενάδες, κουτουλουπού, κουτουλουπού, έχω απογοητευτεί, έχω χάσει την θετική εικόνα που είχα για κάποιους ανθρώπους και για μένα με εκείνους τους ανθρώπους, έτσι με έναν τρόπο τραυματικό και τραγικό. Δεν θα πω περισσότερα, έχει 3 χρόνια που το είδατε κι εσείς να γίνετε μπροστά στα μάτια σας. Έχω φάει τα μούτρα μου, αυτό λέω. Δεν είμαι του κουθιού, εσείς είστε του κουθιού. Οπότε όλες, όσοι και όλοι όσοι είμαστε του κουθιού ή είμαστε κουρασμένοι, μπορεί να μας φαντάζει δραματικό, να μας φαντάζει τραγικό το γεγονός ότι όλα εγώ τα έχω πια, αλλά
Από τη στιγμή που είμαστε διαγνωσμένοι, έχουμε ελπίδα. Έλακι, εσένα ποιος θα σε διαγνώσει που όταν οδηγούμε βγάζεις τη γλώσσα σου συνέχεια έξω και... Προχθές ήμασταν στη Λεμεσό με τον Λάζαρο και οδηγούσε ο Λάζαρος και μου λέει πώς μπορείς, μου λέει ο Λάζαρος, πώς μπορείς, μου λέει, να οδηγείς και να τον έχεις εδώ να κάνει... Και το απάντησα έτσι, πολύ ψύχρεμα, με τον ίδιο τρόπο που μπορώ εδώ και 26 χρόνια να είμαι μητέρα σου. Και με τον ίδιο τρόπο που σε είχα εσένα κρεμασμένο πάνω στο βυζί μου 2 χρόνια. Έχω υπομονή του γαϊδάρου. Αλλά είπαμε, επειδή είμαι worn out, είμαι χρησιμοποιημένη, τώρα τελευταίως δεν έχω και πολλές υπομονές. Και τα παίρνω όταν μου λένε ότι τα θέματα που συζητούμε εδώ πέρα δεν είναι καμία επιστήμη και είναι κουβέντες της διπλανής πόρτας και μπορεί ο καθένας να έχει άποψη και να κρίνει ασφάλι, ψυχολόγος για δεσφάλι και όλες αυτές τις κουτουράδες. Λοιπόν, αυτά. Να χαίρεστε που διαγιγνωσκόμαστε. Είναι μεγάλη υπόθεση που διαγιγνωσκόμαστε και θα τονίσω ξανά αυτό που σας είπα έτσι εν τη ρήμη του λόγου σε αυτό το διηγητικό, ότι παρόλο που πήρα τα αποτελέσματα για τις γενετικές προδιαθέσεις που έχω για σοβαρές ασθένειες και ήταν 2 σελίδες, εντάξει, 2 σελίδες, είχε 5-6 το ένα και 5-6 το άλλο, ήταν πάνω από 10 τα αποτελέσματα, ένα εκ των οποίων ήταν νόσος Crohn, κάτι το οποίο με βοήθησε να καταλάβω ότι είχα γενετική προδιάθεση και όταν πιέστηκα, όταν τραυματίστηκα ψυχικά, όταν στρεσαρίστηκα, διάλεξε ο οργανισμός μου αυτό από τα άλλα που είχα γενετική προδιάθεση για να πάθω, δεν αγχώθηκα καθόλου ότι θα πάθω τα υπόλοιπα. Πραγματικά. Και ήταν και αρρώστιες οι οποίες δεν έτυχε να τις έχει πάθει κάποιος στην οικογένειά μας. Δηλαδή είδα και αρρώστιες μέσα που δεν ήξερα το όνομά τους. Και είδα και πράγματα που δεν είχα ακούσει να έχουν συμβεί στη δική μας οικογένεια. Δεν με άγχωσε καθόλου. Σκέφτηκα, okay, ακόμη 11 παραπάνω λόγοι, 12 παραπάνω λόγοι για να γράψω όλους τους τοξικούς στο τέτοιο μου, για να συνεχίζω να είμαι no contact με τους μεγάλους τοξικούς της ζωής μου και να συνεχίσω να ζω όπως έχω αποφασίσει ξανά και ξανά, ελεύθερα, χωρίς καμία καταπίεση, αχρίαστη. Γιατί η αυτοπιθαρχία που βάζει κάποιος προκειμένου να επιτύχει τους στόχους του και να φροντίσει τον εαυτό του και να επιτύχει την αυτοφροντίδα και την αυτοσυμπόνια δεν είναι καταπίεση αχρίαστη. Το να καταπιέζεσαι όμως για να ικανοποιήσεις τον έναν και τον άλλον, τη μια και την άλλη, για να κάνεις τα χατήρια του κάθε κομπλεξικού, του κάθε ναρκισσιστικού τύπου, του κάθε μαλακισμένου, ο οποίος θέλει να επιβληθεί, θέλει να δειχθεί, θέλει να κάνει, όχι, μάνα μου. Όχι, όχι, sorry, έχουμε και γενετικές προδιαθέσεις. Ω, Παναγία μου αυτό. Και μετά διερωτώμαστε, είδατε πως το πάμε τα σαμαράκια. Τυχώς που δεν έχω κανένα μαζί μου, φανταστήκατε τώρα τα χάρη να μην μου λέγει πρόσεχε, πρόσεχε, πρόσεχε. Όχι, τέτοιες καταπιέσεις δεν τις θέλει. Χωρίς να σημαίνει ότι όλοι οι άνδρες είναι εξερόλες και όταν οδηγεί η σύντροφος τους ή ο σύντροφος τους θα του κάνουν παρατηρήσεις. Αλλά επειδή εγώ με τέτοιους συνήθιζα να τα φτιάχνω, είναι υπέροχο για μένα να μπορώ να οδηγώ και να μην μου κάνει κανένας παρατηρήσει ότι θα χαλάσω το αυτοκίνητο μου! Το δικό μου! Ναι. Ένας πρώην είχε γίνει, χωρίσαμε από αυτό. Είχα χτυπήσει το αυτοκίνητο μου σε ένα σαμαράκι. Και έγινε έξαλλος γιατί να χτυπήσω το αυτοκίνητο μου σε ένα σαμαράκι. Εννοείται ότι άνοιξα την πόρτα και του είπα κατέβα από το αυτοκίνητο μου, είναι το αυτοκίνητο μου και όπου θέλω να το χτυπάω. Που θα έχεις το αυτοκίνητο σου, να μην το χτυπάς, είμαι σίγουρη ότι θα το χτυπάς, δεν θα είμαι εκεί για να βλέπω όμως. Γιατί και εγώ καλή είμαι, μην νομίζεις και εγώ τα έχω όλα πια, μην νομίζεις πια, όλα πια. Πια δεν έχω τίποτα, πια. Με την έννοια του ότι είμαι διαγνωσμένη και είμαι πολύ συνειδητοποιημένη ώστε να μην ξαναμπλέξω. Και ευχηθείτε μου το να μην ξαναμπλέξω και θα σας ευχηθώ και σε εσάς όλους να μην ξαναμπλέξετε και να ευχηθούμε όσοι είμαστε είσαστε μπλεγμένοι να ξεμπλέξετε και γενικά ομπλέξεις λάκι! Ομπλέξεις λάκι! Ω, λάκι! Έχει ένα στόπεδο γιατί φτιάχνουν και τους δρόμους. Και εμείς είμαστε υπάκουοι πολίτες. Πολίτες. Αυτά. Όλα εγώ πια, λέει η άλλη. Ναι, μάνα μου, όλα εσύ πια.
Ποια και ποια. Την αγαπάω πολύ, είναι γλύκας. Είναι γλύκας. Θα της ευχηθούμε περαστικά γιατί έκανε μια επέμβαση πρόσφατα. Και έχει γίνει βιονική. Και όταν κάνετε επεμβάσεις και γίνεστε βιονικοί, αυξάνεται το προσδόκιμο ζωής σας για πολλά χρόνια. Οπότε μη μου λέτε δεν έζησα, να μου λέτε θα ζήσω. Και να πάνε όλοι να παυτωθούν και να μας αφήσουν ήσυχους. Σοβαρά όμως, ήσυχους. Παρετάτε μας. Άντε γεια. Φιλάκια.